Καλησπέρα σε όλους. Είμαι εδώ για να σας καλωσορίσω εκ μέρους του περιοδικού Ελληνικές Κατασκευές σε αυτήν την πρώτη εκδήλωση που αποφασίσαμε να οργανώνουμε κάθε χρόνο και η οποία θα αφορά τη σημασία της υλικότητας στην αρχιτεκτονική. Θεωρήσαμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να εισάγουμε ένα νέο τέτοιο κύκλο εκδηλώσεων, ακριβώς εντοπίζοντας κάθε φορά τις ιδιότητες και τις ποιότητες συγκεκριμένων υλικών, τα οποία αφορούν τη σύγχρονη αρχιτεκτονική και ειδικά στην Ελλάδα. Έτσι, προσκεκλημένοι ομιλητές, θα θέλαμε και έχουμε προσπαθήσει να αναπτύξουν μέσα από διαφορετικές θεματικές την ιστορία του κάθε υλικού, τα κατασκευαστικά και εκφραστικά του υλικά, που εν τέλει δίνουν νόημα στον αρχιτεκτονικό χώρο. Το πρώτο από αυτά τα υλικά θεωρήσαμε ότι πρέπει να είναι το σκυρόδεμα. Ένα υλικό το οποίο έχει καθορίσει την πορεία της μοντέρνας αλλά και της σύγχρονης αρχιτεκτονικής. Ένα υλικό όπου με την ικανότητά του ως φέρον, ως οπλισμένο μάλλον να είναι φέρον, με τη δυνατότητά του να χυτεύεται, οπότε να παράγει μια μεγάλη γκάμα μορφών και φόρμας, αλλά και με τις επεξεργασίες που παίρνει ως εμφανές, έχει αναχθεί σε πρωταγωνιστή της αρχιτεκτονικής σκηνής, της σύγχρονης αρχιτεκτονικής σκηνής, ενώ του έχουν αποδοθεί έως και ιερές ιδιότητες κατά καιρούς. Θα καλέσω στο βήμα τον κύριο Μαρτίνο. Θα ευχαριστήσω πάρα πολύ τους προσκεκλημένους ομιλητές μας που δέχτηκαν να συμμετάσχουν σε αυτήν την εκδήλωση, ο οποίος θα κάνει εκ μέρους της συντακτικής ομάδας του περιοδικού κάθε φορά έναν πρόλογο για τον ομιλητή που έπεται και για τον χρυσό χορηγό της εκδήλωσης. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Θέλω και εγώ, ως μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού, να καλωσορίσω όλους και όλους σας, τους ομιλητές και τις ομιλητριές μας, και επίσης τους χορηγούς μας, χωρίς τους οποίους δύσκολα γίνονται τα πράγματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την εταιρεία Lafarge Beton. Σήμερα είναι εδώ και μας δείχνει κάποια ειδικά σκυροδέματα, τα οποία όμως δεν είναι ανάγκη να τα δούμε μόνο σε δείγματα έξω. Είναι στρωμένο ολόκληρο το πάρκο του Νιάρχου με υλικά της Lafarge Beton. Και εκ μέρους εταιρείας θέλω να καλέσω στο βήμα την αρχιτέκτονα κυρία Θεόνη Ξάνθη, η οποία θα μας μιλήσει για την υλικότητα στην αρχιτεκτονική σύνθεση. Καλώς ήρθατε.